Κυρίες και κύριοι φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί γονείς, εργαζόμενοι σήμερα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα βάζουν στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης, των σχολείων και των σχολών για να λειτουργήσουν με ασφάλεια σε συνθήκες πανδημίας, καταδικάζοντας παράλληλα το σύνολο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, ζητώντας να αποσυρθεί το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Δίνουν όμως και μία απάντηση στον κλιμακούμενο αυταρχισμό και καταστολή της κυβέρνησης, που είναι το μόνιμο συστατικό στοιχείο της πολιτικής της, προκειμένου να περάσει διαπυρός και σιδήρου την αντιλαϊκή της πολιτική. Είναι βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση ότι με αυτόν τον τρόπο έχει λυμένα τα χέρια της για να κάνει ό,τι θέλει. Αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες. Ο λαός μας, οι φοιτητές, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι δεν θα κάνουν πίσω. Και έρχομαι στο νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, το οποίο περιέχει άρθρα για διάφορα ζητήματα που ρυθμίζουν, διευκολύνουν, δρομολογούν διαδικασίες, που όμως στο καθένα από αυτά και στο σύνολό τους αποτυπώνεται η συνέχιση άσκησης απαρέγκλητα της ταξικής αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, ειδικά αυτή την περίοδο με τις πρωτόγνωρες και κρίσιμες λόγω της πανδημίας καταστάσεις που βιώνει ο λαός μας. Έτσι, αφενός η κυβέρνηση δεν προωθεί μέτρα που απαιτούνται στις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, όπως εξάλλου έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα, αφετέρου αξιοποιεί τις έκτακτες συνθήκες της περίοδου ως ευκαιρία προκειμένου να προωθεί σε αντιδραστικές αλλαγές, αλλά και να στηρίξει τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όπως για παράδειγμα των φαρμακοβιομηχάνων. Σε ό,τι αφορά το πρώτο άρθρο, επειδή είναι οι δύο συμβάσεις, σε ό,τι αναφορικά με την πρώτη σύμβαση που αφορά τον εξεχρονισμό, το αναβάθμιση και τα λοιπά, τον ΤΕΠ, του Γενικού Κρατικού Γεννηματά, όπως είπαμε και στην Επιτροπή, δεν έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι σε αυτή την σύμβαση. Όμως, τονίσαμε και τονίζουμε πως αντίστοιχες ανάγκες για παρεμβάσεις, εξοπλισμό, βελτίωση στη λειτουργία των ΤΕΠ αντιμετωπίζουν πολλά νοσοκομεία στην επικράτεια. Και σε αυτά τι θα γίνει? Θα περιμένουν την όποια δωρεά όταν και όποτε προκύψει? Άμεσα το κράτος που έπρεπε από πριν να γίνει θα πρέπει να αναλάβει την υλοποίηση όλων αυτών των απαραίτητων παρεμβάσεων που χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα ΤΕΠ αξιοπρεπώς. Σε ό,τι αφορά όμως τη δεύτερη σύμβαση, που αφορά τη δημιουργία της μονάδας ημερής νοσηλείας στο Θεαγέννη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όντως η ανάγκη για τη δημιουργία της προκύπτει λόγω του υπαρκτού προβλήματος, δηλαδή του τεράστιου αριθμού προσέλευσης καρκινοπαθών στο νοσοκομείο. Όμως αυτό γιατί συμβαίνει διαχρονικά? Συμβαίνει λόγω της υποστελέχωσης και ελλείψεων στα περιφερειακά νοσοκομεία με αντίστοιχων ειδικοτήτων, υποδομών, ώστε οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται. Αυτό οδηγεί ώστε οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται, αφού εξαναγκάζονται να μετακινούνται και να υποβάλλονται σε έξοδα. Επισημαίνουμε πως τον υπάρχουν τα ξενώνα. Η διαμονή των φιλοξενούμενων ασθενών και συνοδών δεν είναι δωρεάν, όπως κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είναι. Έτσι, οι μεν ασθενείς πληρώνουν μέσω ΕΟΠΗ, οι δε συνοδοί πληρώνουν 20 ευρώ ημερησίως. Στην Επιτροπή θέσαμε φυσικά ορισμένα ζητήματα που περιμέναμε, αλλά δεν είχαμε απάντηση σε ορισμένα ζητήματα λοιπόν και προβληματισμούς. Πρώτον, ο χώρος δημιουργίας της νέας μονάδας παραχωρείται μέσω χρυσιδανίου στο Θεαγένειο. Ζητήσαμε να μας ενημερώσει ο Υπουργός για τη συγκεκριμένη σύμβαση, να μας τη δώσει, να λάβουμε γνώση. Τίποτα. Δεύτερον, η συγκεκριμένη παραχώρηση αφορά το χρυσιδανείο, αφορά 15 ετία. Για μετά, τι προβλέπετε? Προβλέπετε πρόθεση ανανέωσης του χρυσιδανείου μεταξύ της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και του Θεαγέννου Νοσοκομείου. Επί μία ανανέωσης όμως, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία υποχρεούται να κάνει σύμβαση με άλλο νοσοκομείο. Γιατί η παραχώρηση δεν γίνεται για περισσότερα χρόνια? Εμείς είπαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εκεί. Στη βάση αυτή όμως, τι αναδεικνύεται κατά τη γνώμη σας? Ότι η ανάπτυξη και η λειτουργία της μονάδας θα εξαρτάται από έναν ιδιωτικό φορέα, ο οποίος συμμετέχει χρηματοδοτείται από το κράτος. Δηλαδή, ένας ιδιωτικός φορέας θα ρυθμίζει
θέματα δημόσιας υγείας. Γεγονός ενδεχομένως που αποτελεί τον προάγγελο, ανοίγει το δρόμο αν θέλετε, για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ταιριάζει. Πάει Γάντι με την πολιτική εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας που προωθεί και η σημερινή κυβέρνηση. Τρίτο ζήτημα που βάλαμε και το βάζουμε και από αυτό το βήμα. Μια σειρά από προαπαιτούμενα που μπαίνουν στη σύμβαση με, αν θέλετε, πιο σημαντικό, το ζήτημα για να λειτουργήσει η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, τι η στελέχωση με προσωπικό. Πώς θα γίνει με μετακίνηση προσωπικού. Όχι με στελέχωση νεοπροσλαμβανόμενων, νέων εργαζομένων, υγειονομικών και όλων του απαραίτητου τέλος πάντων δυναμικού. Τέταρτον. Δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, η κατασκευή της μονάδας στο πλαίσιο της δωρεάς να γίνει σε χώρο που θα παραχωρούνταν από το δημόσιο. Και θεωρώντας ως προτεραιότητα τη δεύτερη σύμβαση και στη βάση όσων καταθέσαμε ή είπαμε, εμείς θα καταψηφίσουμε το πρώτο άρθρο. Μάλιστα, η πρόβλεψη, προχωράω παρακάτω, η πρόβλεψη για την παράταση στην απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Εδώ ταιριάζει η γνωστή λαϊκή παροιμία «Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι». Μάλιστα η γαλαντομία, κοροϊδία, είναι τέτοια που το εμφανίζεται και ως αντισταθμιστικό μέτρο, όπως αναφέρεται εξάλλου και μέσα στο συγκεκριμένο άρθρο. Αλήθεια, πόσο αντισταθμιστικό είναι, πόσο αντισταθμιστικά είναι τα 20 εκατομμύρια που θα δοθούν στον ΕΟΠΗ από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καλυφθεί αυτή η δαπάνη μπροστά ή απέναντι, αν θέλετε, στα δισεκατομμύρια που εκλάπησαν από τους συνταξιούχους, τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ αφενός, αλλά και στο σύνολο των συνταξιούχων. Γιατί να μην ισχύσει, και το προτείναμε αυτό και στην Επιτροπή, το λέμε και από εδώ. Γιατί να μην ισχύσει το μέτρο για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους και χωρίς ημερομηνία λήξης. Κάντε το. Αλλά εδώ υπάρχουν όμως συνταξιούχοι που οι συντάξεις τους είναι χαμηλότερες ακόμα και από αυτούς που παίρνανε το κομμένο, το ΕΚΑΣ. Και γι' αυτό φυσικά φροντίζεται όλοι με τους αντιασφαλιστικούς νόμους διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις. Όμως, αντί το φάρμακο να είναι δωρεάν για το λαό, με τις πολιτικές σας όλες οι κυβερνήσεις έχετε κάνει το φάρμακο εμπόρευμα φαρμάκι για το λαό, εκτοξεύοντας τις πληρωμές από το λαό και έρχεστε για ακόμα μία φορά και εσείς, κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, και κάνετε ακόμα δίνετε ένα ακόμα δωράκι στους φαρμακοβιομήχανους μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών, το clawback. Γι' αυτό εξάλλου εισπράτεται και τις ευχαριστίες τους. Και παράλληλα, όπως εκφράστηκε στην Επιτροπή, και τα παραπονάκια τους ότι θα ζητούν μεγαλύτερες μειώσεις προκειμένου να αυξηθεί η κερδοφορία τους. Όλα για το κέρδος. Δωράκια λοιπόν από τη μια, ενίσχυση βελτίωση της λειτουργίας των επιτροπών, άρθρο 12, από την άλλη, που επεξεργάζονται τις λεγόμενες ασφαλιστικές των φαρμάκων, του μηχανισμού δηλαδή ενίσχυσης των πληρωμών των φαρμάκων από τους ασθενείς. Και από κοντά, νέες ρυθμίσεις, άρθρα 13-14 υπέρ της ανάπτυξης των ιδιωτικών επιχειρηματιών στην υγεία, επιτροπές που θα κάνουν τον τροχονόμο στη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών, ρυθμίσεις στη διαδικασία πληρωμής στον ιδιωτικό τομέα για την δίθεν επίταξη που έγινε, αλλά και ρυθμίσεις ενίσχυσης του φορέα που είναι επιφορτισμένος να διαμορφώνει την κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας στη βάση ενίσχυσης της επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας, όπως για παράδειγμα με τα DRGs κτλ. Και μάλλον θέλοντας να πάρετε λίγο από την έγκλη της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας η κυβέρνηση, καθιερώνεται το άρθρο 16, την ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημιακής κλινικής σε ένα ουσιαστικά ιδιωτικό θεραπευτήριο όπως το Ευγενίδιο, συμβάλλοντας και εσείς από την πλευρά σας στο άνοιγμα της πόρτας για τη βαθύτερη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Και ακούγοντας και τον Υπουργό προηγουμένως, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, την πολιτική ηγεσία, την κυβέρνηση, έρχεστε λοιπόν, προσπαθώντας να στηρίξετε τις πολιτικές σας επιλογές, οι οποίες συνεχίζουν να έχουν τραγικές συνέπειες για το λαό μας, να παρουσιάζετε μια εικονική πραγματικότητα, η οποία δεν μπορεί να κρύψει ούτε τις ελλείψεις,
ούτε το γεγονός ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει μετατραπεί σε σύστημα μίας νόσου, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις συνολικές ανάγκες στην υγεία. Και αυτό συμβαίνει διότι η κριτήριά σας για τη διαχείριση της πανδημίας δεν είναι οι ανάγκες του λαού, αλλά επιχειρηματικά, οικονομικά και πολιτικά κριτήρια. Γιατί, για παράδειγμα, μόνο θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας δεν αποτελούν οι ρυθμίσεις ακόμα και αυτού του νομοσχεδίου μπροστά, μπροστά και στην εμβολιαστική περίοδο που ξεκίνησε. Και όλα αυτά τα μέτρα που έπρεπε να πάρετε και στον τομέα της υγείας, που δεν τα κάνατε, δεν το κάνετε, αλλά και δεν θα κάνετε, γιατί είναι καθαρά συνειδητή επιλογή σας, αφού την προστασία της υγείας του λαού τη θεωρείτε κόστος, και το κόστος προστασίας απειλεί τη μεγάλη καπιταλιστική κερδοφορία. Αυτή μπαίνει εμπόδιο και στη θωράκιση του συστήματος υγείας, και όχι η ανικανότητα ή η έλλειψη σχεδιασμού, όπως σας καταμαρτυρά ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κόμματα. Γι' αυτό και προχωράτε σε μπαλώματα, όπως για παράδειγμα με την πρόσληψη ανειδίκευτων γιατρών με μερική απασχόληση για 4 μήνες. Γιατί δεν τους προσλαμβάνετε όλους όσους είναι σε αναμονή με βάση την ειδικότητα που θέλουν να αποκτήσουν? Προχωράτε σε επιμέρους τροποποιήσεις για συντόμευση διαδικασιών υποψηφίων για πρόσληψη, όμως γιατί δεν προσλαμβάνετε άμεσα όλους όσους έχουν τα τυπικά προσόντα και χωρίς προϋποθέσεις? Αντίστοιχα, γιατί δεν προσλαμβάνετε το σύνολο των γενικών γιατρών της προκήρυξης του 19 που έχει παγώσει η διαδικασία, αφού η κατάσταση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι τραγική? Γιατί δεν μονιμοποιείτε εδώ και τώρα όλο το επικουρικό προσωπικό, τους συμβασιούχους μέσω ΟΑΕΔ, οποιοδήποτε φορέων, που και αυτοί δεν φτάνουν όμως για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες και τα κενά στην δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ακόμα και για την ενίσχυση του ΟΔΠ αποσπάται προσωπικό από άλλους φορείς. Και βέβαια, άλλο πράγμα είναι με βάση τη σύσταση οργανικών θέσεων γιατρών φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης, άλλο πράγμα είναι η πρόσληψη κενών οργανικών θέσεων και άλλο πράγμα η πρόσληψη προσωπικού. Στο πρώτο είστε ικανοί τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο δεύτερο όμως υστερείτε και οι δύο. Όμως την ίδια ώρα η συγκρότηση θέσεων ακτινοφυσικών γίνεται από μετατροπή οργανικών θέσεων άλλων ειδικοτήτων. Αντίστοιχα για τον ΕΟΠΗ καθιερώνεται η επικουρικότητα στις προσλήψεις, εφαρμόζοντας ακριβώς την πολιτική των εργασιακών σχέσεων λάστιχων με ημερομηνία λήξης. Όταν οι ανάγκες, προφανώς όχι μόνο στον ΕΟΠΗ, είναι τεράστιες και πάγιες. Ακόμα και για τα εμβολιαστικά κέντρα, αντί να προσλάβετε γιατρούς που είναι αναγκαίοι στη ρημαγμένη και απαξιωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, τι κάνετε? Μετακινείτε ειδικευόμενους γιατρούς από νοσοκομεία σε κέντρα υγείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αφαιρώντας όμως προσωπικό από τα τμήματα των μονάδων υγείας, τα νοσοκομεία δηλαδή, που ήδη υπολειτουργούν και καλούνται να αντιμετωπίζουν παράλληλα με το τρίτο κύμα της πανδημίας, με τους χρόνιους ασθενείς που αποκλείονται όμως λόγω του ότι τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μίας νόσου, να ανταποκριθούν και στον εμβολιασμό του πληθυσμού. Έτσι, αντί για μαζικές προσλήψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στα νοσοκομεία, ανακυκλώνονται κατά την πάγια τακτική σας το υπάρχουν προσωπικό. Αλήθεια, οι ειδικευόμενοι θα έχουν την ευθύνη στην εμβολιαστική διαδικασία? Όχι οι ειδικοί γιατροί, όπως πρέπει να είναι και όπως το γνωρίζετε πολύ καλά. Τι θα γίνει με τη συνθήκη συνωστισμού και συγχρονισμού του υγιούς πληθυσμού που θα προσέρχεται για εμβολιασμούς, με τους ασθενείς που αντίστοιχα θα προσέρχονται στα νοσοκομεία για να βρουν παροχές υπηρεσιών υγείας? Πώς θα εξασφαλιστεί η αναγκαία παρακολούθηση των εμβολιαστέντων για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες? Και επειδή στην εφαρμογή της πολιτικής σας χρειάζονται και σύμμαχοι, προωθείτε, άρθρο 17, ενισχύετε το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ως κρατικού θεσμού στην υπηρεσία της εκάστοτε αστικής κυβέρνησης και της συμβολής του στην επεξεργασία και υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής στην υγεία, αλλά και των μέτρων που στρέφονται κατά των συμφερόντων του μεγαλύτερου τμήματος των μισθωτών αυτοαπασχολούμενων γιατρών. Με τη ρύθμιση που φέρνετε για τις μεταμοσχεύσεις, ένα τόσο σημαντικό και συγχρόνως ευαίσθητο τομέα, διευκολύνεται αντικειμενικά την ανάπτυξη της συναλλαγής με στόχο την ανέβρεση μοσχεύματος, αφού αφαιρείται μέρος των αντικειμενικών κριτηρίων που στη σειρά προτεραιότητας ενισχύοντας την ανισοτιμία σε αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται
η μειωμένη μεταμοσχευτική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα δεν γίνεται λόγος και κυρίως δεν κάνετε τίποτα απέναντι στην συνεχιζόμενη τροχοπέδη που δημιουργούν στην ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων οι τεράστιες ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στις ΜΕΘ που αποτελούν τον πρώτο κρίκο στην αλυσίδα των μεταμοσχεύσεων, τις ελλείψεις άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, ψυχολόγοι κλπ. Οι ελλείψεις αντίστοιχα ειδικών κέντρων στήριξης μέσα στα δημόσια νοσοκομεία για την πρόθεση της δωρεάς οργάνων. Της απουσίας της αναγκαίας οργανωμένης εκστρατείας ενημέρωσης των Ελλήνων για να ξεπεραστούν φόβοι, προλήψεις, απόψεις, αγγυλώσεις κτλ. Σχετικά με το δωρεάν οργάνων. Η αντίστοιχα λειτουργία σύγχρονων δημόσιων μεταμοσχευτικών κέντρων πλήρως τελεχωμένων με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Στη βάση των εξελίξεων γύρω από τα εμβόλια, οι καθυστερήσεις στην παράδοση του εμβολίου, οι κόντρες για τους όρους των συμβολέων που παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, τα εμπόδια που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αναζήτηση εμβολίων από άλλες πηγές, αναδεικνύουν πως ο ανταγωνισμός, το κυνήγι του κέρδους, οι γεωπολιτικές αντιθέσεις και ό,τι άλλο χαρακτηρίζει το καπιταλιστικό σύστημα στερεί από τους λαούς την όποια θωράκιση απέναντι στον κορονοϊό. Έτσι, από τη μία, η παραγωγή εμβολίων με κριτήριο το κέρδος φρενάρει τις παραγωγικές δυνατότητες και υπονομεύει αντίστοιχα τον γενικευμένο εμβολιασμό. Η πολιτική δε στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας από τις κυβερνήσεις και τα κράτη στραπατσάρει ακόμα περισσότερο τα δημόσια συστήματα υγείας. Να γιατί μέσα σε ένα μήνα οι ανέξοδες υποσχέσεις της κυβέρνησης για 2 εκατομμύρια εμβολιαζόμενους το μήνα διαδέχτηκαν οι ανησυχίες για καθυστερήσεις της παραδόσης εμβολίων, καθώς η περίφημη αλληλεγγύη και ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η υποδειγματική συνεργασία των φαρμακοβιομηχανιών, όπως προπαγανδίζεται, συνθλίφθηκαν στις μηλόπέτρες του ανταγωνισμού για μεγαλύτερη κερδοφορία. Στο έδαφος αυτών των εξελίξεων επιβεβαιώνεται η ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για όλα τα αναγκαία μέτρα που από την πρώτη στιγμή διεκδικούν οι υγειονομικοί, τα εργατικά συνδικάτα, άλλοι μαζικοί φορείς, δηλαδή την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, τα μαζικά δωρεάν και τακτικά τεστ στους μεγάλους χώρους δουλειάς, μαζί με άλλα μέτρα όπως αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η θωράκιση των σχολείων και άλλα και άλλα και άλλα. Έτσι, τα αδιέξοδα που βιώνει ο λαός από την πολιτική διαχείριση της πανδημίας με κριτήριο τη θωράκιση των κερδών μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Κανείς δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής όσο η υγεία και το φάρμακο είναι πηγή κέρδους για τα μονοπόλια. Ενώ σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την παροχή υψηλών προδιαγραφών και δωρεάν υπηρεσιών υγείας σε όλους με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης, τα υψηλά επίπεδα της παραγωγικότητας, το μέγεθος του παραγόμενου πλούτου. Ακριβώς εκεί πρέπει να στοχεύει η πάλη του λαού, φέρνοντας το προσκήνιο τις σύγχρονες ανάγκες τους. Και κύριε Πρόεδρε, κλείνω για 10 δευτερόλεπτα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος κατέθεσε και μια τροπολογία που προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής σε πλήρη απασχόληση της εκπεριτροπής εργασίας εργαζομένων των ΟΤΑ, αλλά και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτού. Περιμένουμε από τους υπουργούς να τοποθετηθούν και για την τροπολογία μας. Ευχαριστώ.